Στεριό, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να γελάσω, έτσι. Αλλά εσύ επιμένεις εκεί, προκαλείς. Τι γίνεται. Μας λες και αστείους, αγάπη. Χάρηκες που επέστρεψα. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Με περίμενες πώς και πώς. Εννοείται. Με περίμενες σε αυτή την κατάσταση ή με περίμενες κανονικά. Γενικότερα. Α, τόσο okay. Την κατάσταση, καλό κουράγιο να ευχηθώ. Κάποιος με μάτιαξε, Στέριο. Ναι. Και μπορώ να καταλάβω ποιος. Πάει κάπου το μυαλό μου, εσένα πάει. Ενδεχομένως και να πάει, ναι. Ενδεχομένως και να πάει. Εντάξει, όλα καλά. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι γενικά. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Μια ναι. Χαρά είσαι. Τρώω κάτι σύμφωνα που και που. Εντάξει, οκ. Υπερπροσπάθεια. Αυτό θα πει ο επαγγελματισμός. Κατάλαβες, θα μπορούσα να μείνω σπίτι μου τώρα. Να πω παιδιά μου, πονάτε εδώ ότι δεν μπορώ να έρθω, με είναι πρισμένο. Και θα καθόμουν. Πρισμένη είσαι γενικότερα, όχι μόνο το. Γιατί ρε. Από το δόντι. Ναι, αυτό. Ναι. Άρα. Θα μπορούσα να πω ότι δεν έρχομαι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Μόνοι μας θα πάμε από εδώ και πέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24. Μας αφήσανε. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Και καλή βραδιά και ό,τι θέλετε. Πες το σωστά, ρε. Καλή εβδομαδούλα. Καλή εβδομαδούλα. Στο παρεάκι. Στο παρεάκι. Ναι. Φίλοι μου. Και όλα καλά, λοιπόν. Ένας χαμός γίνεται, Στέρια. Μια εβδομάδα έλειψα και έχουν γίνει τα πάντα. Σιγά, βρε, σιγά. Τι άλλο να γίνει, ρε, φίλε. Βαρέθηκαν, το ακούω. Όσοι λείπανε δύο ή τρεις μέρες. Εγώ έλειπα μια εβδομάδα. Και δύο μέρες έλειψα και τρεις μέρες έλειψα και έγινε αυτό, σιγά, βρε. Έγιναν μεταγραφές, ωραία. Στοχ. Αγγούστο τον λέμε. Πες μου λίγο. Ντούγκλας Αγγούστο. Ντούγκλας Αγγούστο, ωραία. Εκεί καταλήξαμε μετά από εσύ. Ναι, την Ντάγκλας τώρα. Βραζιλιάνος είναι ο άλλος. Έγιναν διάφορα πράγματα. Λασβάνου Τσέσκου πήγε στη Σαουδική Αραβία. Έρχεται ο Αμπέλ, τον λέμε και αυτόν. Αμπέλ Φερέιρα. Αμπέλ. Αμπέλ το λέμε και αυτό. Ωραία. Το βρήκαμε και αυτό. Τι άλλο να γίνει. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Η ομάδα έφυγε για την Ολλανδία. Ναι, ένας μήνας με τεράστιο ενδιαφέρον. Σε καθημερινή βάση. Νομίζω τώρα τα παιδιά μας είναι καθοδόν. Ο Σταύρος και η Ελένη. Θα φτάσουν γύρω στη μία στο Ντίσσελντορφ. Λογικά θα τους οπότε με το που προσγειωθούν θα τους έχουμε στον αέρα. Ξεκινάει μία από τις πιο κρίσιμες, ίσως η πιο κρίσιμη περίοδος για μια ποδοσφαιρική ομάδα αυτή της προετοιμασίας. Πόσο μάλλον όταν ξεκινάει με νέο προπονητή, νέους συνεργάτες, νέους ανθρώπους στο αγωνιστικό τμήμα, ουσιαστικά έχει μείνει μόνο ο Δημήτρης Αραϊδάρης. Ναι. Έχει μείνει κάποιος άλλος. Ο Βασίλης Καναράς έχει φύγει. Ο Βασίλης Καναράς. Νομίζω είναι. Γιατί είδα έχει από αποχαιρέσει ναι. Τους υπόλοιπους. Οπότε έχει μείνει ο Δημήτρης Αραϊδάρης και ο Βασίλης Καναράς. Όλοι οι υπόλοιποι. Ακόμα και βοηθοί, κάμερες. Οι φροντιστές πρέπει να μείνανε. Όπως πολύ εύστοχα διάβασα στο Twitter, ευτυχώς έμεινε ο Ρονιάδης που κάνουν τα βιντεάκια εκεί για τις ανακοινώσεις και ναι. Δεν μας το πήραν και αυτό. Έμειναν και οι φροντιστές. Ναι. Είπαν όχι στα πετροδόλαρα. Τέλος λοιπόν, πάντων, έφυγε οπότε, ένα μεγάλο team του Λουτσέσκου μαζί και ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Και ο Παντελής, ναι. Ξανά. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θέλω έτσι ένα λεπτάκι. Για μία ακόμη φορά. Στη συνέχεια. Η καρδιά λοιπόν του ΠΑΟΚ θα χτυπάει στην Ολλανδία. Καθημερινά ο Σταύρος Κόλκας και η Ελένη Μπούντου θα μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει εκεί πάνω. Υπάρχει φιλικό μεθαύριο κιόλας. Ξεκινάμε, ναι. Περιμένουμε σήμερα την άφιξη στην Ολλανδία του Αμπέλ Φερέιρα, των συνεργατών του. Είναι με την ομάδα και ο Μίρλος Στοχ. Ο Αγκούστο ανέβηκε, ήταν το πρωί. Είναι να ανέβει κανονικά με την ομάδα και περιμένουμε ανακοίνωση. Ναι. Γιατί υπήρχε ένα ζήτημα γραφειοκρατικό με με την ομάδα της Βραζιλίας. Με την Κορίνθιας, ναι. Έχουμε ένα... Αλλά δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε θεματάκια, αρκετά. Υπάρχουν νέα πρόσωπα. Υπάρχει ο Στοχ, υπάρχει ο Ροντρίγκο. Τον ξεχάσαμε αυτόν γιατί αποκτήθηκε πολύ νωρίς, είναι η αλήθεια. Θα υπάρχει ο Ντούγκλας Αουγκούστο. Εντάξει, θα υπάρχει ακόμα ο Δημήτρης Χατζησαΐας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Που από το πουθενά έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι κακώς τον είχαν στο περιθώριο ο Βλάντα Νίβιτς και ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Αν τα καταφέρει μαγιά του, μακάρι να τα πάει καλά και ο Δημήτρης Χατζησαΐας. Δεν δημιούργησε πρόβλημα ουδέποτε νομίζω. Απλώς ήταν εκτός πλάνων και του Νίβιτς και του Λουτσέσκου. Αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι απρόβλεπτα, έχει τώρα την ευκαιρία να πείσει τον Αμπέλ Φερέιρα ότι αξίζει να είναι στην ομάδα των Στόπερ. Υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά, θα έρθουν και άλλες μεταγραφές, θα έχουμε ένα νέο ΠΑΟΚ από τα φιλικά. Γενικότερα ένας μήνας γεμάτος
Και το ενδιαφέρον, ξαναλέω, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν στον Ιούνιο. Μετά τη μία, λογικά, θα έχουμε, ξαναλέω, το Σταύρο να μας πει πώς πήγε το ταξίδι και να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για την αναστάτωση που προκλήθηκε από την Παρασκευή μέχρι και χθες το απόγευμα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μεγάλη Παρασκευή. Ναι, κανονικά. Και Κυριακή του Πάσχα χθες. Γενικά την Παρασκευή το σοκ ήταν μεγάλο, γιατί ο πολλής κόσμος δεν το περίμενε καν αυτό. Βασικά όλοι το περίμεναν αυτό. Νομίζω κανείς δεν το περίμενε. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Οπότε το σοκ ήταν τεράστιο. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι εντυπωσιακό, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, και φαντάζομαι στα περισσότερων που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το να πας στην Πράγκα να δώσεις 2 εκατομμύρια, να πας στον προπονητή και το νούμερο για τα χρόνια που τον θέλεις να ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ για τα ελληνικά δεδομένα και να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος του αγωνιστικού τμήματος, λέει πολλά. Εν τω μεταξύ, γίνεται ένας χαμός στην Πορτογαλία. Ακόμα και τώρα οι Πορτογάλοι δεν παραδέχονται ότι υπάρχει συμφωνία για τον Φεραίρα. Και δεν το κάνουν μόνοι τους, αυτό τους λέει ο Μπέι Μπράγκα. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι δεν το δέχονται και διαψεύδουν κιόλας ότι υπάρχει το οτιδήποτε. Μιλάνε απλά για μία πρόταση του ΠΑΟΚ που δεν έγινε αποδεκτή από την Μπράγκα. Θα το χωνέψουν όταν δουν το απόγευμα τον Αμπέλ Φεραίρα στην Ολλανδία. Θυμάσαι να έχει ξαναγίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά η άλλη πλευρά τόσο πολύ. Εντάξει, το έχουμε καταγράψει και στο ΠΑΟΚ 24. Νομίζω αυτό έγκυται στην ιδιορυθμία του Προέδρου της Μπράγκα. Για να μην εκτεθεί κάπως. Για να μην εκτεθεί, μπορεί να έχει παραπάνω εγωισμό από ό,τι πρέπει. Κοίτα, δεν μπορεί να πω στο μυαλό του, αλλά γενικότερα είναι ένας ιδιόρυθμος πρόεδρος. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ το πορτογαλικό τύπο τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές, ναι. Δύσκολος διαπραγματευτής. Γενικότερα, σαν χαρακτήρας, ιδιόρυθμος. Καλά, και αυτή είναι σε δύσκολη θέση τώρα. Όπως ο Πάοκ είναι σε δύσκολη θέση όταν ο Λουτσέσκου αποδέχτηκε την πρόταση. Ναι, και είπε, φαντάζομαι ότι πάω εκεί. Υπάρχει τώρα στην Πορτογαλία μερίδα οπαδών, φραγκοφωνιά. Ναι, εντάξει. Φεραίρα. Δεν μπορούν να πούνε βέβαια ότι το Πορτογάλος δεν είναι εθνικότητα, είναι επάγγελμα. Ναι, αυτό και αυτή η Πορτογαλία είναι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Okay. Εγώ, αν εξαιρέσουμε το timing της αποχώρησης Λουτσέσκου, δεν έχω να πω κάτι άλλο αρνητικό για τον Λουτσέσκου. Μόνο αυτό είναι. Μόνο το timing είναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι στην περίοδο που ήμασταν, κανείς δεν το περίμενε. Δηλαδή, εγώ είχα στην άκρη του μυαλού μου ότι μετά από το κύπελο, ναι, το τελικό μπορεί και να έφευγε. Ναι. Αλλά που φτάσαμε διάστημα, Παρασκευή, δύο μέρες πριν την αναχώρηση, νομίζω ότι δεν το περίμενε κανένας, ούτε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Λέγαμε όλοι ότι αφού πέρασε εκείνο το διάστημα, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τώρα. Ναι. Δηλαδή, όλοι. Πραγματικά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπήρχε κάποιος την Παρασκευή το πρωί που είπε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δύσκολο. Πέρασαμε ένα ωραίο διήμερο γενικότερα. Ο καθένας έλεγε το μακρύ και το κοντό του. Άλλος ήθελε τον Ίβιτς, άλλος τον Κουσέισαο, άλλος τον Φερνάντο Σάντος. Παύλο Γκαρσία. Άλλος τον Παύλο Γκαρσία και πολύ μάλιστα. Δώστε τα κλειδιά που έλεγαν πολύ. Ευτυχώς δεν θέλαν πολύ τον Μαρινό Ζουνίδη. Αδέλα, άκουσα. Βέλα, Δέλας, που ρώτησαν, ναι, πολύ. Μπόλωνη. Είπα και Μπόλωνη. Περαστικά μας, παιδιά. Δεν είχε βρει Μπόλωνη. Ναι, γιατί ο Μπόλωνη έχει βγάλει το σταφυλίδι και πήραμε διπλό στην Τότεναμ. Α, ναι. Είναι πολύ στιουθητημένο το πακέτο. Okay, ναι. Τι άλλο διαβάσαμε. Άλλος ονειρευόταν τον Αγκύρε με βοηθό Πάμπλο. Το σενάριο αυτό παίζει εδώ και 2-3 χρόνια. Σοβαρά τώρα. Βέβαια. Ξανά. Ναι. Μην το διάβασα εδώ. Άλλος είχε πληροφορία για Πέκερμαν. Παιδιά, ακούω ότι ο Πέκερμαν είναι κοντά, εντάξει, είναι λίγο μεγάλο. Αυτό το ακούω. Πού το ακούς? Ποιος το λέει, ας πούμε? Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν και ορισμένες πληροφορίες. Από πού, πραγματικά. Περιβάλλον Πέκερμαν, ας πούμε, ότι. Τι. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλο, λέει ο Πέκερμαν, αλλά πιστεύω ότι θα κάνει. Okay, έρχεται, ναι, λέει, παιδιά, έγραφε ένας. Ναι. Γενικότερα διαβάσαμε πολλά. Ευτυχώς τελείωσε γρήγορα. Μάλλον ευτυχώς υπήρχε πίεση χρόνου, γιατί φαντάσου το σκηνικό αυτό να σέρνεται για κανένα μήνα. Δηλαδή να έφευγε ο Λουτσέσκου 15 Μαΐου και να είχαμε μέχρι τη 1 Ιουλίου να διαβάζουμε και να ακούμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Ναι, όντως εκείνο θα ήταν μεγαλύτερο μαρτύριο, νομίζω, σε σχέση με το τωρινό. Γιατί τώρα δεν προλάβαμε. Ευτυχώς κράτησε λίγο μέχρι Σάββατο. 40 ώρες, ναι. Ούτε καν βασικά μέχρι Σάββατο, γιατί Σάββατο ουσιαστικά βγήκε το όνομα του Φεραίρα σιγά-σιγά. Και μετά προέκυψαν όλα τα υπόλοιπα, ήταν μια αλυσίδα. Θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον εαυτό του, νομίζω. Ναι. Όχι μόνο επειδή είχε 40-48 ώρες, αλλά και άπλαιο το χρόνο να είχε. Αυτό που έκανε είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό.
Θα μπορούσε κάλλιστα το ΠΑΟΚ να πάρει σε μια πιο safe επιλογή. Εύκολη επιλογή. Ναι. Δεν θέλω να πω κάποια από τα ονόματα που ακούστηκαν, γιατί δεν θέλω να μειώσω κάποιον άνθρωπο. Αλλά μερικά από τα ονόματα που ακούστηκαν, είτε Ελλήνων είτε ξένων, νομίζω ότι θα ήθελε απλά 2 λεπτά για να συμφωνήσουν. Ναι. Ελεύθεροι, αν δείτε, υπάρχουν με το τσουβάλι στην αγορά. Και υπάρχουν μάλιστα και πολύ καλά ονόματα στους ελεύθερους. Οπότε θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να στραφεί και εκεί. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Και όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει, γιατί έχει μεγαλομέτωχο τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί έχει το πείσμα του αυτό ο Ιβάν Σαββίδης και γιατί πλέον υπάρχει και η έξωθεν καλή μαρτυρία για το ποιος είναι ο ΠΑΟΚ και τι μπορεί να πετύχει. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε κάτι που, αν το λέγαμε πριν από λίγα χρόνια, θα μας πέρανε με τις πέτρες. Δηλαδή να πάει όχι στη Σλοβακία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Ισραήλ, να πάει στην Πορτογαλία, να μην πάει στη Φεϊρένσε, αλλά να πάει στην Πράγκα και να πάρει τον προπονητή της. Να. Και μάλιστα, νομίζω, καταλυτικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι πίεσε και ο ίδιος ο Φερέιρα την Πράγκα. Αυτό, αφού... Γιατί αν δεν είχε πιστεί ο Φερέιρα και 10 εκατομμύρια να έδινες. Ναι, στην Πορτογαλία γράφονταν χθες ότι ζήτησε και ραντεβού με τον πρόεδρο για να, νομίζω, έπαιξε... να το συζητήσουν και αυτό. Δηλαδή, πίεσε και αυτό από τη μεριά του. Και προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν σε πιέζει ο χρόνος και ξέρεις ότι έχεις να κάνεις και με έναν ιδιοκτήτη δύσκολο, προσπαθείς να πας με το μέρος πρώτα τον προπονητή και από εκεί και πέρα να βοηθήσεις και αυτός. Σίγουρα. Ξαναλέμε, μιλάμε για έναν προπονητή που δεν είναι ένας από τους πολλούς. Είναι ένας από τους λίγους που συγκεντρώνουν πάνω τους τόσα πολλά φώτα και έχουν λαμπρό μέλλον μπροστά τους, σύμφωνα τουλάχιστον με την πορεία που είχαν μέχρι τώρα. Και ξαναλέω, το να πιστεί ένας προπονητής που δεν θα ήταν απίθανο σε 2-3 χρόνια το όνομά του να ακούσει, να ακουστεί για την Βαλένθια, για τη Σεβίλη, δεν ξέρω για πιο μεγάλη ομάδα, Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Ήταν μέσα στην κορυφαία 50 του 442. Ναι. Εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Το να πιστεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μέσα σε λίγες ώρες να αφήσει την Πράγκα και την Πορτογαλία και να έρθει στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα είναι μεγάλη υπόθεση. Σαφώς και παίξαν όλα τα χρήματα, γιατί είναι πολλά περισσότερα από αυτά που έπαιρνε στην Πράγκα. Αλλά νομίζω πλέον ότι ο ΠΑΟΚ έχει το πακέτο για να είναι ελκυστικός και για τους κορυφαίους προπονητές στην κλίμακα του ΠΑΟΚ, εντάξει. Δεν μπορεί ακόμα ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει την πόρτα του Μουρίνιο, ούτε του Μπιέλσα, φαντάζομαι, ούτε προπονητές με τέτοιο βεληνικούς. Αλλά για προπονητές που θέλουν να αφήσουν το στίγμα τους στο ποδόσφαιρο και είναι στην πιο παραγωγική ηλικία, απέδειξε ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και δυστυχώς ορισμένοι περίμεναν πως ο ΠΑΟΚ θα στραφεί σε άλλες λύσεις, δεύτερες, τρίτες. Νομίζω οι ισορροπίες επανήλθαν μέσα σε λίγες ώρες. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ικανότατος ο Αμπέλ Φερέιρα, το διάστημα αυτό θα είναι εύκολο. Μιλάμε για ένα μήνα όπου πρέπει ο προπονητής να συγχρονιστεί με τους παίκτες. Γιατί αγάπη άλλο είναι να βλέπεις 10 αγώνες σε βίντεο. Να έχεις δηλαδή μια ξεκάθαρη εικόνα για τις ικανότητες του κάθε ποδοσφαιριστή. Και αλλιώς είναι να ζεις ένα ποδοσφαιριστή κάθε μέρα και να αρχίζεις να μαθαίνεις τις ιδιορυθμίες του. Καλά να σου πω κάτι γενικότερα. Άλλη προσέγγιση θέλει ο Μάτος, άλλη θέλει ο Βαρέλα, άλλη θέλει ο Μπίσεσβαρ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και στους παίκτες είναι. Για τους παίκτες, μάλλον, είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί ένας παίκτης που μπορεί να είχε λιγότερο χρόνο με τον Λουτσέσκου και να ήταν στις πιο δεύτερες επιλογές, μπορεί από το Φερέιρα να αξιολογηθεί αλλιώς και να αναβαθμιστεί. Ένας παίκτης που είχε πιο ενεργό ρόλο να μην ταιριάσει τόσο πολύ. Δηλαδή, γενικότερα είναι μια περίεργη κατάσταση. Είναι μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα πλέον για τον ΠΑΟΚ. Το σημαντικό είναι να δείξουν τα παιδιά μας τον ίδιο επαγγελματισμό που έδειχναν και με τον Λουτσέσκου σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι αυτό το έχουν γενικά, σαν γκρουπ. Δηλαδή, αυτό είναι το Α και το Ω. Δηλαδή, θεωρώ ότι αποκτήθηκε ένας προπονητής που δεν θα γυρίζει την πλάτη και θα γελάνει μαζί του. Όχι. Γιατί συμβαίνει σε πάρα πολλές ομάδες αυτό. Εύκολα. Με το που γυρνάει προπονητή στην πλάτη, να γελάνε μαζί του. Το είδαμε από κοντά με τον Στανόγεβιτς. Ναι. Γινόταν παιδιά πάρτι στην Ολλανδία. Εντάξει, όταν ξεκινάει μια ομάδα έτσι, δεν θα πάει πουθενά. Ούτε σε ομίλου Champions League, ούτε σε πρωταθλήματα, ούτε σε κύπελα. Θεωρώ λοιπόν ότι το ειδικό βάρος του Φερέιρα, συν την ηλικία του, που εμένα μου αρέσει που είναι στην ηλικία αυτή. Mm-hmm. Και δεν είναι 65, 70, 75. Συν τις παραστάσεις του, νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα για να τον υποδεχτούν με πάρα πολύ καλό τρόπο οι ποδοσφαιριστές. Το ίδιο να συμβεί και αντίστροφα.
και να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ, μην έχοντας πολλές μέρες στη διάθεσή του, μόλις 35 που αν βγάλεις αγάπη, ρεπό, άδειες κτλ. Πάμε στις 25 μέρες, νομίζω, χοντρικά, 27. Ναι, τίποτα δεν γιατί είναι. Όταν γυρίσει η ομάδα από την Ρουμανία, στα μέσα του μήνα θα υπάρξει ένα διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο ρεπό, δεν ξέρω πόσο θα υπάρξει. Άρα οι μέρες είναι μετρημένες. Εγώ το έλεγα και χθες με τον Γιώργο Παναγιωτίδη, δεν νομίζω ότι ο Φεραίρα θα χτίσει τον ΠΑΟΚ από την αρχή. Νομίζω θα πάει με τη συνταγή Λουτσέσκου από την άποψη ότι η άμυνα θα είναι ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο και ο Γιαννούλης. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα και να λέμε την αλήθεια, δεν παραλαμβάνει η καμένη γη. Γιατί... παραλαμβάνει μια ομάδα που πήγε τρένο εδώ και 18 μήνες. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι η ομάδα είναι σε κακό σημείο. Είναι σε πάρα, πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουν γίνει και κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, το στόχο κίνηση προσωπικά για μένα είναι μια πολύ ουσιαστική κίνηση. Ο στόχο είναι άλλος παίκτης πλέον. Θυμόμαστε όλοι τι έχει κάνει πέρσι. Υπάρχει και μια δέσμευση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από πλευράς ΠΑΟΚ που λένε ότι εφόσον ήρθε έρχεται μάλλον ο Φερέιρα, θα γίνουν και κινήσεις για να στηριχθεί και αυτός. Δηλαδή περιμένουμε να υπάρξει συνέχεια μετά το Στόχ, γιατί ο Στόχ είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή που έχει έρθει στην ομάδα. Οπότε γενικά εγώ δεν μένω πολύ σε όλο αυτό το κομμάτι του στυλ παιχνιδιού που είχε ο Φερέιρα στην Πράγκα, του τι έχει κάνει. Νομίζω ότι θα προσαρμοστεί και αυτός στον ΠΑΟΚ και στην πορεία σιγά σιγά θα προσαρμόσει και στην ομάδα, την ομάδα μάλλον στα δικά του θέλω. Δεν είναι δηλαδή ότι έρχεται και κατευθείαν λέει ότι εγώ θέλω να παίζω με 4-4-2. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Όχι, αυτά είναι πράγματα που θα γίνουν με τον καιρό. Γιατί συζητιούνται αυτά. Τα ακούω γενικά από προχθές. Εντάξει, ναι. Και όχι στην αρχή που δεν τον ήξεραν, δεν τον είχαν δει μάλλον περισσότεροι το βιογραφικό του και τι έχει κάνει στην Πράγκα, κόλλησαν σε αυτό. Γιατί αυτό ήταν που, άμα μπει στο τράσιμο, ας πούμε, το λέει. Και έλεγαν ότι δεν ταιριάζει. Πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ έτσι. Εντάξει, δεν έχει τραυματίσει και λέει, ναι, δεν με νοιάζει τι έχω, τι εργαλεία έχω, εγώ παίζω αυτό και τέλος. Προφανώς στην πορεία βάζει και το δικό σου στοιχείο μέσα, αλλά στην πορεία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να μπούμε σε όλα αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. ΠΑΟΚ 24, ακούτε κανονικότατα. Στέργιος Αναστασιάδης και Αγάπη Γαβριλίδου μέχρι για τις 2. Η ομάδα είναι καθοδόν για την Ολλανδία. Γύρω στη 1 αναμένεται να φτάσει στο Ντίζελντορφ αρχικά. Οπότε κάπου εκεί, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τους απεσταλμένους μας εδώ πέρα να μας πούνε λίγο τι έγινε στο ταξίδι. Λέγαμε πριν για τον Ντάγκλας Αγκούστο. Ντούγκλας Αγκούστο. Ξεκίνησε ακούσε εμένα. Ναι, Σταριό, συγγνώμη που το λέω. Λέγαμε πριν για τον Ντούγκλας Αγκούστο και έβλεπα φωτογραφίες με τον Ζαμπά. Αυτοκόλλητη 2 με του καλημέρα. Τον έχει πάρει από κοντά ο Ζαμπά. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Ελπίζω ο Ζαμπά να επέστρεψε λίγο πιο ήρεμο, να το πω. Σοβαρό, να το πω. Να είναι το κεφάλι του και το μυαλό του εδώ, κάπως έτσι. Πάντως είναι ένα παρεάκι εκεί πέρα, μαζί με Ενρίκε, με Μάτος, Μαουρίσιο κανονικά. Είναι αρκετοί Βραζιλιάνοι πλέον στον ΠΑΟΚ και ο μισός Λιμνιός. Οπότε είναι μια καλή παρέα. Περιμένουμε, πάμε τον Σταύρο και την Ελένη να μας πούν στην πορεία τι συνέβη στο ταξίδι και πώς πήγαν όλα σε αυτό το πρωινό για τον ΠΑΟΚ, που είναι λίγο έτσι ιδιαίτερο. Μαζί με την ομάδα είπαμε είναι ο Μάξιο Γκαγκάτσης, κανονικά ο Δημήτρης Σαραϊδάρης και ο Χρήστος Καρυπίδης. Χρήστος Καρυπίδης, ναι, νέο πρόσωπο, ένα ακόμα μάλλον νέο πρόσωπο, και αυτό πολύ ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερη παρουσία. Καταρχήν ξεκινάμε ότι είναι από τις Σέρες, αγάπη, ο Χρήστος Καρυπίδης. Άρα έχει ένα μεγάλο προσώ, είναι καλός άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει κάτι αυτό για όλους τους Σεραίους, θέλουμε να πούμε κάτι? Οι 99% είμαστε καλοί άνθρωποι. Α, επειδή είσαι από εκεί. Λοιπόν, Πασχαλάκη, Ζίβκοβιτς, Μελίσσας και Σημειών Παπαδόπουλος, ο οποίος Σημειών Παπαδόπουλος ήταν και στο δεύτερο μισό πέρσι μέλος της τετράδας. Ναι, ναι. Όταν τέθηκε στο περιθώριο ο Μάριος Χιαμπάνης, ο οποίος ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Και όπως όλα δείχνουν, τώρα που μιλάμε τουλάχιστον, θα είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού πίσω από τον ΣΑ. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει και ο Μάριος. Okay. Γενικότερα δεν κόλλησε ποτέ, θα έλεγα, με τον ΠΑΟΚ. Για πολλούς λόγους. Ξεκίνησε λάθος η πορεία του στον ΠΑΟΚ με εκείνη την φοβερή συνέντευξη που είχε δώσει. Τέλος πάντων, δεν βγήκε ποτέ. Στην πορεία δεν. Εντάξει.
Τελείωσε. Γερός να είναι και ο Μάριος. Εκεί συνεχίζει. Οπότε από το Μητροφλέκης είμαστε εντάξει. Πασχαλάκη, Ζήφκοβιτς, Μελίσσας και Παπαδόπουλος. Κρέσπο, Βαρέλα, Χατζησαΐας, Μιχάη είναι η στόπερ που θα έχει στη διάθεση του Φερέρα συν τον Νίγκασον που θα ενσωματωθεί την Τετάρτη στην Ολλανδία. Mm-hmm. Μια χαρά πεντάδα είναι και αυτή. Γιαννούλης, Δελιγιαννίδης στα αριστερά. Ο Μάτος και ο Ροντρίγκο θα είναι στα δεξιά της άμυνας. Κάτσε, Βέρμπλου, Μαωρίσιο, Μίσης, Μελιόπουλος, Τσιγκάρα, Σελκαντουρί, Μπίσης, Βαρπέλκας θα είναι οι κεντρώοι. Εννοείται ότι ο Βέρμπλουμ θα χρειαστεί κάποιο χρόνο ακόμα, φαντάζομαι, για να μπει στο κανονικό ρυθμό της προετοιμασίας. Θα το δούμε στην πορεία αν θα είναι κανονικά από τη δεύτερη εβδομάδα, από την τρίτη. Όσο γίνεται πιο γρήγορα θα είναι καλό πάντως για τον, για τον ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα, πλάγι επιθετική, Ζαμπά, Λάμπρου, Λιμνιός, Στοχ, Πέδρο, Ερίκε και ο Γαϊτανίδης. Και επιθετική υπάρχει και ένα θεματάκι, ο Μαρκόφσκι και ο Ακπομ. Οριακά βγαίνουν οι προπονήσεις όταν θα αρχίσει να κάνει οικογενειακά διπλά ο Αμπέλ Φερέιρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει, το έχω στο μυαλό μου, να ζητήσει ο Σβιντέρσκι να επιστρέψει νωρίτερα, αγάπη. Να πει ο ίδιος ο Σβιντέρσκι, παιδιά, δεν θέλω να κάτσω μέχρι τις 15. Ναι. Θέλω να γυρίσω στις 8. Γιατί ξέρεις, μπορεί να λειτουργήσει στο μυαλό του Σβιντέρσκι ότι κάτσε να πάω τώρα εκεί που είναι νέος προπονητής. Μην πάω 15 και έχει βγάλει τα πλάνα του. Πάντα. Α, σένα με γνωρίζει και εμένα από νωρίς. Υπολειτουργεί αυτό στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή. Λογικό είναι. Γερά να είναι τα παιδιά μας στα δύο στάδια της προετοιμασίας. Με ενδιάμεσο σταθμό το πανέμορφο. Φαντάζομαι. Κλουζ της Ρουμανίας. Πανέμορφο, ναι. Ο αρχηγός έμεινε στην Θεσσαλονίκη να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται σε πρώτη φάση ο χάρτης της προετοιμασίας. Είπαμε φιλικό την Τετάρτη με την Αλκμαρ. Λοιπόν, νομίζω θα πάμε σε δευτερόλεπτα στο Σταύρο. Πρέπει να έχουν φτάσει στο Ντίσσελντορφ και από εκεί θα ξεκινήσουν ο δικός για το Άρνεμ, την περιοχή του Άρνεμ. Μέχρι να έχουμε το Σταύρο, είπαμε για τον Σιαμπάνη. Και ο Γοδίν παρουσιάστηκε από την Ίντερ. Τελειώνει το σύριαλ. Τελείωσε το σύριαλ. Πάει και αυτή η αγωνία. Ρώτησε ο ΠΑΟΚ, ξαναρώτησε όπως διαβάσαμε. Αλλά κοίτα να δεις που πήγε στην Ίντερ ο Γοδίν. Με κανένα συμβόλαιο 7,5 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος. Και αν είναι 8, είναι 6,5. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ ρώτησε. Έλα, Γοδίν, γεια σου, τι γίνεσαι. Πάει λοιπόν και αυτό. Ωραία, περάσαμε εκείνο το διήμερο με την αποκάλυψη για τον Γοδίν. Λοιπόν, έχουμε τον Σταύρο. Γρήγορα, γρήγορα. Καλησπέρα. Εκεί, παιδιά, δεν είμαι επαγγελματίας. Ναι, Σταύρο, είσαι συγκινητικός. Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε στον αέρα. Ιδιαίτερη στιγμή. Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε στον αέρα, ξέρω εγώ. Α, σε Σταύρο. Και δεν γύρισε σε πολύ. Έχω και μου λες και τα κομμενάκια, τι. Δεν γύρισε σε καλή κατάσταση, γεια στα. Έλα. Δεν γύρισε καλά. Περνάω δύσκολα, λέω. Χωρίς σε μένα, λογικό είναι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου, αλλά οκ. Ναι, εντάξει. Τι γίνεται. Τι γίνεται, παιδιά. Σταύρο, εκεί που θα κλείσετε το αμάξι, μην ξεχάσετε μια βαλίτσα και έχουμε άλλα. Όχι, Στέργιο, εσύ το κάνεις αυτό. Σταύρο, εγώ δεν το κάνω. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι χωρίς το Στέργιο μετά από πολλά χρόνια. Κοίτα, κάτι έλειπε. Πρώτα απ' όλα η ίδια η ομάδα είχε την πλάκα της γιατί ψάχναμε να δούμε αν έφυγε κανένας άλλος. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Ναι, δηλαδή κοιτούσα μία, κοιτούσα δύο. Δηλαδή εσείς λέω κάνατε κανένα παρόν και ξεκινήσετε έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Είχε λίγο την πλάκη του. Ναι. Γιατί καμιά φορά και τις στραβές πρέπει να τις διασκεδάζει. Δεν γίνεται αλλιώς. Σωστό. Αλλιώς δεν τις φιλοσοφεί σωστά. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα μόλις προσγεθήκαμε στο Ντίσσελντορφ. Το εξωτικό Ντίσσελντορφ. Πάντα, ναι. Ναι. Έτσι μου χτυπάνε τηλέφωνα, μηνύματα, mail, όλα μαζί. Ναι. Περιμένω λίγο. Περιμένουμε, Σταύρο.
Μόλις βγήκαμε τώρα, κάτι μη χαθούμε. Καλώς μας έχουν. Έλα, το αεροδρόμιο του Ντίζελ το ξέρεις καλύτερα και από το αεροδρόμιο το δικό μας, εντάξει. Το δικό μας, εννοείται, ναι. Σε βλέπουν εκεί και σου λένε γεια σου Σταύρο, καλά να περάσει και φέτος και όλα αυτά. Απλώς πρόσεχε στον καφέ να μην βάλεις αλάτι όπως πέρσι. Τι ήταν και εκείνο. Ναι, ρε. Αυτό το λάθος το έκανα εγώ. Τι ήταν και εκείνο. Τέσσερα λάθη. Πώς είναι ο καφές με το αλάτι, λάθηκε. Δεν έχω πιει ακόμα. Με στάχτη έχω πιει. Με στάχτη έχω πιει, με αλάτι δεν έχω πιει. Όλα καλά. Θα το κάνεις δήλωση γιατί είμαι στον αέρα. Ε, δεν θες. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν θέλει να κάνει ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δήλωση ναι. στον αέρα της γιατί, πόλης. Γιατί. Ναι. Ε, ναι, και μιλάει και άπτες ελληνικά. τέλος πάντων, μόλις ενημερωθήκαμε ότι μια λεπτομέρεια που υπήρχε στην υπόθεση του Αμπέλφερ Φερέιρα δεν τίθεται πλέον, θα το περιμένουμε κανονικά το απόγευμα στην προπόνηση. Δεν ξέρω αν θα προλάβει την προπόνηση βασικά. Θα το προλάβουμε γενικά στις υπογραφές και στα άλλα. Είναι εδώ πολλά σημαντικά πρόσωπα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για τον συγκεκριμένο λόγο. Όπως ο Μάκης ο Καγκάτσης νομίζω έχει έρθει για τις υπογραφές. Το τι θα συμβεί νομίζω έχει προδιαγραφεί, δηλαδή έχουμε νέο προπονητή. Ναι. Τι θα κάνει αυτός, θα πρέπει να στηριχτεί από τον μηχανισμό, θα πρέπει να και ίδιος να δουλεύει, θα πρέπει και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Εντάξει, συμφωνούμε όλοι Σταύρο ότι ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, ίσως και πάνω θεωρητικά από τις δυνάμεις του ΠΑΟΚ. Με βάση και τον χρόνο που έχει. Ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Για πρώτη φορά σαν γενικός αρχηγός με την ομάδα και ο Χρήστος Καρυπίδης. Καλή επιλογή. Πήγαινε για Λαμία να υπογράψει. Χτύπησε ένα τηλέφωνο εκεί. Δεν το πολύ σκέφτηκε νομίζω. Δεν το σκέφτησε. Δεν έχω εικόνα. Δεν το σκέφτησε. Φαντάζομαι. Όταν είναι να δουλέψει στη Λαμία που πήγε και πολύ καλά πέρσι. Ο Χρήστος πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι με τη Λαμία. Είναι η αλήθεια. Απέκτησε τον Ολυμπιακό σβηστά. Ούτε ίδρωσε εκείνη την μέρα από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει. Πήγαινε, πήγαινε να υπογράψει στη Λαμία, τελικά ένα τηλεφωνάκι. Όταν είναι να ζήσεις στη Λαμία ή Θεσσαλονίκη, δεν το σκέφτεσαι. Δύσκολο δίλημα, δύσκολο Σταύρο, δύσκολο. Ναι, δεν το πάω εγώ Λαμία ή ΠΑΟΚ, άστο, το είναι δεδομένο. Εντάξει, έχει, ναι, έχει, αλλά, έχει Λαμία, Λαμία τις μορφιές της. Έχει Λαμία τις μορφιές της. Έχει Λαμία τις μορφιές της, έχει ένα άγαλμα εκπληκτικό το θυμητό. Πω ρε φίλε. Ούτε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ούτε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ούτε ο Νταβίντσι. Ούτε ο Νταβίντσι έκανε και το άγαλμα. Τι ωραία. Ποιος Μιχαηλάκηδος. Δεν υπάρχει. Ρε. Έτσι τράβο. Ωραία είναι η Λαμία. Κάναμε τεράστια προσπάθεια να ψήσουμε το αεροσυνοδό να ανάψουμε τσιγάρο μέσα στο πλάνο. Αποτύχαμε παταγωδός. Ναι. Αποτύχαμε ξεκάθαρα. Να τα λέμε και αυτό. Τα παλιά τα χρόνια τι ωραία είναι φίλε. Ε, θυμάσαι. Ναι. Τα παλιά χρόνια λέει. Τώρα ο ίδιος πρόλογος δεν πιάνει. Τι της είπα, είμαι στάρ κυρία μου, μην με αναγκάσετε να πάω στον πιλότο, δεν ξέρετε ποιος είμαι, να λέω και τέτοιο. Είμαστε εμείς τίποτα λαοτσίκος, λέω να μην καπνίζουμε στον πλάνο. Δεν έπιασε. Εντάξει, δύο ώρες πέρασαν. Δεν έπιασε, δυόμιση. 2:20 για την ακρίβεια. Ναι. Το πάτησε, εντάξει, το πάτησε λίγο. Ναι, το πήγα, το πήγα. Ωραία είναι. Πολλά νέα πρόσωπα. Πολλοί πιτσιρικάδες. Το που λέμε ο Τσιγκάρας είναι εδώ. Ωραία. Βρετανίδης νομίζω ήταν εδώ. Είναι, ναι. Ναι, είναι ο τεχνικός διευθυντής ο Μάριο Μπλάνκο. Είναι ο Γιώργος Βιλιάδης, ο οποίος ως ποδοσφαιράνθρωπος εμφανίστηκε μάλλον για τη διαχείριση του γκρουπ μέχρι να ενταχθεί ο προπονητής 100% στην ομάδα. Οι φροντιστές οι ίδιοι. Οι φροντιστές νομίζω πήγανε σοδική αραβή. Δεν ξέρω. Μπράβο στα παιδιά που είπαν όχι στα πετρολδόρατα, θα πω εγώ Σταύρο. Για τον Βαράτη τον είδα. Τον Σάκη τον Βαγγενέζη τον είδα. Δεν μπράβο, ξέρω. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα, υποδοχής του νέου προπονητή. Δεν ξέρω με τα γραφικά τώρα, αν η ομάδα
θα πάρει κανέναν παίχτη, κανέναν χάφ επιτέλους. Ναι. Εντάξει, έχουμε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ειδικά ένα χάφ, ένα αριστερό μπακ σίγουρα και ένα σέντερ φορ θα πρέπει, αλλά δεν το έχουν στο μυαλό τους ακόμα. Θα το βρουν στο μυαλό τους σε καμιά 15 μέρες. Ο λαός πάντως θέλει Μπέρκ, Σταύρο. Ο λαός θέλει Μπέρκ. Τι θέλει ο λαός, Μπέρκ? Ναι, ναι. Δεν πρέπει, πάω κάνει μόνο κοινή πρόκληση. Αυτά που ξέρετε, δεν το ξεχάσετε. Ο λαός θέλει Μπέρκ, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Αλλά, ο λαός τραγούδι θέλει. Που μερικοί ήθελαν και Μπόλωνη. Εντάξει, γούστανε αυτά, φίλε, αλλά. Ναι, όχι, φτάνει. Δηλαδή, Σταύρο, ξέρεις τελικά στην αγάπη. Φαντάσου αυτή η αναμονή για προπονητή να ξεκινούσε 15 Μαΐου να βγει ο Λουτσέσκου και να μας πήγαινε μέχρι 1 Ιουλίου. Α, εγκεφαλικό. Δηλαδή, τι ωραία που πέρασαν μόνο 40 ώρες. Εγκεφαλικό. Εντάξει. Εγκεφαλικό. Συγκινήθηκα να ξέρεις με το άρθρο σου ότι ρώτησε τον δάσκαλο ο Φερέιρα. Δηλαδή, το διάβαζα και έτρεμα. Τον δάσκαλο ο Φερέιρα. Ναι, ρώτησαν τον δάσκαλο, ναι. Ο ΠΑΟΚ τον δάσκαλο, ναι, ναι, για Φερέιρα. Το διάβασα και έτρεμα, να ξέρεις. Έτρεμα. Ποιον θα ρωτήσει. Έτρεμα. Ποιον θα ρωτήσει, τον Κονσίσαο ή θα ρωτήσει τον Παουλέτα. Ποιον θα ρωτήσει. Παουλέτα. Τον δάσκαλο θα ρωτήσει. Φαντάζομαι να είπε καλά λόγια ο δάσκαλος, Σταύρο. Θέλεις να ρωτήσεις ποια είναι τα καλά σούπερ μάρκετ στην Πορτογαλία. Το Σάντος θα πάρεις. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή η θεότητα. Ο αίτητος. Ο αίτητος. Για κάποιο λόγο έχω ξυνήλες, ναι. Δύσκολα αίτητος. Ο αίτητος, δεν φίλε, αίτητος. Δεν χάνει ποτέ. Αίτητος ήταν μόνο ο Λουτσέσκου, Σταύρο. Μιλάω στον αέρα, κυρία μου. Συγγνώμη, είμαι δημοσιογράφος. Αίτητος του κύριου δημοσιογράφου που λένε, αυτό είμαστε. Εμείς. Δηλαδή, εγώ, έλα. Μ' ακούτε? Ναι. Έλα. Έλα. Σ' ακούμε κανονικά. Χάθηκε η γραμμή. Όχι, όχι. Πάντως θα το κοίταξε. Ναι. Ότι έκανε ο ΠΑΟΚ την καλύτερη επιλογή είναι δεδομένο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα ρολάρει την πρώτη μέρα, εντάξει. Έχει πολλή δουλειά η ομάδα ακόμη. Βέβαια. Πήρε και δούλευε προπονητή, έχασε μία σταθερά, έχασε έναν παλιό. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχασε μία σταθερά και βρήκε έναν καινούργιο που έχει προοπτική. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αρνηθεί κανείς. Η αλήθεια είναι. Εδώ όμως ο ΠΑΟΚ έχει ένα μηχανισμό, λέω εγώ, που μπορεί και να βοηθήσει τον νέο προπονητή να ενταχθεί γρήγορα στο κλαμπ και να τον βοηθήσει επικοινωνιακά και να τον βοηθήσει με παίκτες υψηλών προδιαγραφών και να ρώσετε πολύ καλό να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Εντάξει, και από τον ίδιο δεν εξαρτάται νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Τότε θα συμβεί από εδώ και πέρα. Την βάση που την έχει. Διαβάζοντας... Την έχει και βέβαια με τα λεφτά που έχει ξοδέψει ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει και την διάθεση να υποστηρίξει τον προπονητή που επένδυσε σε αυτό να 2 εκατομμύρια το χρόνο και 2 εκατομμύρια αγορά, 8 εκατομμύρια σύνολο. Ναι. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε λίγο γιατί παίζει το 8 εκατομμύρια ευρώ για τα 3 χρόνια μαζί με τον buyout. Το οποίο έχει νομίζει 8,5, έγιναν 2,5 εκατομμύρια στην πράγκα για να κλείσει δουλειά στο τέλος. Ναι. Τα 8,5 λοιπόν είναι μαζί με το team του. Δεν είναι η καθαρή αμοιβή του, ναι, του προπονητή. Mm-hmm. Τώρα, βάλε και τα bonus. Τι σημαίνει? Βάλε και τα bonus, Αβίδη, τα έξτρα. Αν πάει καλά ο άνθρωπος, ναι, ναι, μια δεκάρα. Έχει ψωμάκι. Γιατί εγώ κάθομαι σε μια τέτοια που βγάζει Nike τσάντες. Εμείς Μάκρον δεν έχουμε. Δεν σε άλλο τέτοιο κάθεσαι. Όχι. Έχω κάτι σιγά 3 ώρες, 4. Ναι. Έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό αυτή τη στιγμή. Δεν κάνει καλό το τσιγάρο. Να περάσουμε και το κοινωνικό μας μήνυμα. Μην καπνίζετε, παιδιά. Κακιά συνήθεια. Θα το κόψουμε με το Σταύρο. Πότε, Σταύρο? Ναι, ναι, ναι. Όταν ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα ΙΤΤΙ. Ή όταν μας το πει ο γιατρός, τέλος πάντων, λοιπόν, κάποια στιγμή στη ζωή μας. Τον Στοχ, πώς τον είδες, μίλησες μαζί του? Έτσι μια... Είπα, καλώς ήρθες. Ήρεμος, εντάξει, ωραίος, κυμπάρης. Ναι, οικογενειάρχης, είναι ξεκάθαρος στα μούτρα του. Μου την οικογενειάρχης πλέον. Ναι. Έχει μια γαλήνη, έχει μια οριμότητα.
Αυτή η παμπουδίστηκε τσάντα είναι σίγουρα του Μπατζόγλου. Πέρασε μπροστά μου μια γνωστή τσάντα. Ναι. Παμπουδίστηκε ρε φίλε, εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός. Ναι. Ναι. Τι έγινε τώρα, πού είναι τσάντα μου. Δεν την ξεχάσανε. Δεν έχω πέσει τίποτα. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Και στο μεταξύ... και στο μεταξύ δεν είναι να... και να αφήνεις και τσάντες πλέον στα αεροδρόμια ξέμπαρκες, γιατί πέρσι γιατί... που κάλυψα την απόσταση σε 7,8 δεύτερα στα 200 μέτρα, θυμάσαι πως έφυγα, όταν ξέχασα την τσάντα, μου είπε υπάλληλος... Μου είχε πει υπάλληλος ότι σε 2 λεπτά θα την παρέδιδα στο αεροδρόμιο, γιατί λέει νόμιζα, όχι λέω δικιά μου. Ότι είναι βόμβα. Ναι. Μη λες τέτοια ονόματα στα αεροδρόμια, τέτοιες λέξεις, γιατί δεν θέλει και πολύ. Να σε ακούσει κανένας ευαίσθητος και ναι. Να... Ναι. Οπότε πρώτη προπόνηση το απόγευμα. Ναι και θα δούμε πώς. Ναι. Νομίζω θα την κάνει ο Γιάννης Θωμαίδης. Από ανθρώπους που έχουν UEFA Pro, αυτός είναι που βρίσκεται μέσα στο πλάνο. Ναι. Έμεινε και ο Γιάννης. Μπράβο και στο Γιάννη. Μπράβο και στο Γιάννη που έμεινε. Εντάξει. Από το προηγούμενο τίμημα ήμουν μόνο και αυτή τη συνοποδή στο φυλάκο. Όλοι οι άλλοι με λαφρά πηδήματα και καλά ο Σβούρας είχε κάνει το θεϊκό. Εντάξει, τρίτη φορά. Σε Παντελή. Τρίτη φορά. Τρίτη βάζει μέσα ξανά και σαν ποδοσφαιριστής βάζει μέσα. Δεν είναι, ήταν στον ΠΑΟΚ και πήγε αλλού. Ναι. Να πάει στις 2 τελευταίες, ήταν υπάλληλος του ΠΑΟΚ να βοηθήσει τον προπονητή και έφυγε με τον προπονητή. Ναι. Είναι σαν να είμαι παντρεμένος να φέρνω τον Νταντά και να χωρίζω τη γυναίκα μου να πω με την Νταντά. Ναι. Ε? Απλώς και τι γίνεται, ναι. Έχει τόσα πολλά σπουδαία πράγματα το ΠΑΟΚ μπροστά του και είναι έτσι πλέον ο οργανισμός που περνάει και λίγο στο ντούκου. Δηλαδή άλλα χρόνια θα είχαμε αναλύσει επαναλύσεων, αλλά πέρασε λίγο εντάξει στα ψηλά, ανεξάρτητα αν είναι σοβαρό ή όχι. Τα πράγματα είναι σοβαρά πλέον, δεν είναι. Σοβαρά τι εννοώ. Ότι λίγο να μας φύγει ο πανικός, η ένταση, τον Πινελίκη. Ναι. Θα κάθει χρονιά. Άρα λέω, παίζουμε για σοβαρά πράγματα. Δεν παίζουμε για να βγούμε τεράτη. Σταύρο, στην ιστορία με τον Αμπέλ Φερέιρα, πόσο της εκατόπιστης έπαιξε ρόλο στον αρτή στον ΠΑΟΚ αυτό που έγραψες το To The Point άρθρο Sport DNA για το πείσμα του Ιβάν. Εντάξει, λέτε, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στραβή και να μην τη σώσει. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στραβή και να μην... Έχει το χρήμα, ρε φίλε. Θα κάνει στραβή γιατί έχει κάποιες ιδιορυθμίες, κάποιες ιδιομορφίες στη λογική του. Ωραία, θα την κάνει τη στραβή, το έχει. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά ξέρει και πώς θα το σώσει μετά. Η τελευταία χοντρή στραβή που πάθαμε ήταν με την έστεση. Ναι. Ναι. Τι να λέει τώρα, εντάξει, υπάρχει ο τρόπος. Εδώ έχουμε και κάποια νέα παιδιά γυρίσαν από την Κρήτη, ακόμα μαυρισμένα είναι. Mm-hmm. Ναι, παίξαν ποδόσφαιρο ένα χρόνο. Θεωρείς πιθανό αυτό το πείσμα του Ιβάν να βγει και στις μεταγραφές, δηλαδή να γίνει κάτι που δεν ήταν να γίνει, αλλά επειδή τα έχει πάρει νομίζω, λίγο. Νομίζω ότι θα έχουμε μία... μεγαλύτερη διάθεση ενίσχυσης. Ναι. Αυτό πιστεύω. Ναι. Δηλαδή αν κάπου πηγαίναμε σε μια δύση προοπτική να πάρουμε και ένα καλό παιχτερικό μάνα πάνω, νομίζω ότι τώρα θα πάρουμε 2-3 top. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάω προς τα έξω λίγο. Και εμείς θα πάμε στο διάλειμμα. Τα παιδιά μας ανήρθανε. Ναι. Το γνωστό δρομολόγιο Düsseldorf. Ήρθαν τα παιδιά μας. Και προπόνηση το απόγευμα. Ενδεχομένως, Σταύρο, να έχουμε την ευκαιρία και να ακούσουμε και τον Φερέιρα το απόγευμα, ίσως. Ναι, όχι, αν έρθει θα τον ακούσουμε. Ωραία. Σ' αφήνουμε να ξεκουραστείς, να κάνεις προετοιμασίες. Okay. Το αυτοκίνητο να προσέξετε πώς παίρνει μπρος, Σταύρο. Εντάξει, γιατί πέρυσι είχαμε θέμα. Με το Δημήτρη. Είχαμε ένα θεματάκι, θυμάσαι, με το Δημήτρη. Στον αέρα μιλάω, Ναι, σου λέω κλείσε ρε Στέργιο μια κλείνω, ώρα. Κλείνω. Λοιπόν, αυτά και το Σταύρο. Έφτασε η ομάδα στο Düsseldorf. Το μεσημεράκι, δηλαδή σε μια μισή ώρα, 2 το πολύ. Μπορεί να έχει φύγει κιόλας η ομάδα την ώρα που μιλάμε.
θα είναι στο Άρνεμ, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, και να ξεκινήσει την προετοιμασία της με πρώτο φυσικά στόχο την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Ρίζεσι Καζίνο. Την Πέμπτη είναι το happening, το party με του Σταβέντο στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Garden δίπλα στο Ρίζεσι Καζίνο. Εισιτήρια από το καζίνο φυσικά όλο το 24ωρο. Καταστήματα public στο ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Δεν υπάρχει φυσικά όριο ηλικίας για να απολαύσετε τους Σταβέντο. Τώρα αν θέλετε να πάτε πριν ή μετά το πάρτι με τους Σταβέντο στο Ρίζεσι Καζίνο, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας την πρώτη ώρα η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και για τα επόμενα 3 χρόνια. Εκατοντάδες επιλογές σε όλα τα αθλήματα και όχι μόνο. Εκατοντάδες επιλογές ανά αθλητικό γεγονός. Όλες οι επιλογές live cash out. 24ωρη υποστήριξη σε mail και μη mail, με live chat, με email, με όποιο τρόπο θέλετε. Και φυσικά το online καζίνο της Στίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet και υπολογιστή. Και φυσικά μαζί μας και η Αναδομό, που έχοντας κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας, αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή για να ανακαινήσετε το παιδικό δωμάτιο, την κουζίνα, το σαλόνι, ολόκληρο το σπίτι, όλο το εξοχικό, την επαγγελματική σας στέγη και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Η Αναδομό θα είναι δίπλα σας στις πιο ελκυστικές στιγμές της αγοράς, χωρίς καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα. Θα ακούσει τις επιθυμίες σας, θα δώσει τις ιδέες της και θα αποφασίσετε για το καλύτερο, είτε για το σπίτι σας είτε για οποιοδήποτε άλλο χώρο θέλετε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, χάσαμε λίγο τη συνοχή με τα διαλύματα, αλλά νομίζω προείχε η αύξηση του ΠΑΟΚ στο τίστατο. Θα ακούσαμε τον Σταύρο Κόλκα. Θα δούμε από αύριο αν έχετε δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις μέσω του ΠΑΟΚ 24 στο Facebook για να τις απαντάει ο Σταύρος. Θα κάνουν, δεν εννοείται. Θα το μελετήσουμε και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Εγώ αποφασίζω ναι. Ναι, θα αποφασίσω εγώ αγάπη μαζί με τον Σταύρο. Εγώ αποφασίζω ναι. Και νομίζω ότι ο Σταύρος θα συμφωνεί. Είναι δική μου πρωτοβουλία. Όχι, φίλε, αποφασίζω ναι. Συγχαρητήρια για τη σκέψη, ήταν πολύ καλή. Εγώ από μένα ναι, ναι. Ναι, και από μένα μάλλον ναι είναι. Για να υπάρχει. Αγγελάς και πονέ το δόντι, Συγγνώμη, αγάπη. Δεν πονάει, δεν μπορώ να γελάσω. Στα έρκεια σου την κατάσταση. Ναι. Θα γελάσω από αύριο. Λοιπόν, να το κάνουμε κάπως έτσι, να έχετε και εσείς τη δυνατότητα, κάτι που μας διαφεύγει εμάς, άνθρωποι είμαστε, να ρωτάτε εσείς τον Σταύρο μέσω μηνυμάτων και να σας λύνει ο Σταύρος όλες τις απορίες. Θα το δούμε πώς το κάνουμε από αύριο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μίνι σύσκεψη και θα το αποφασίσουμε. Εντάξει, τέτοια σιγά με τη μίνι. Έλεγε λοιπόν ο Σταύρος ότι τελικά είναι 2,5 εκατομμύρια το ποσό που έδωσε ο ΠΑΟΚ για να αγοράσει τον Αμπέλ Φερέιρα. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι να υπάρχει άλλη αγορά προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, ειδικά νομίζω όχι. Αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι πολλές φορές μια ομάδα να πήγε να δώσει τέτοιο ποσό σε ομάδα. Τέτοιο ποσό, ούτε εγώ θυμάμαι. Βεληνικού τη Μπράγκα, έτσι, που δεν είναι μια ομάδα μικρομεσαία τη Πορτογαλία, είναι η τέταρτη, τρίταρτη δύναμη στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Η τέταρτη, ναι. Δύο δηλαδή, χρόνια... άμα βάλει τι δύο Πόρτο Μπενφίκα, βάλει και τη Σπόρτινγκ, κάπου εκεί είναι και η Μπράγκα. Την πρώτη χρονιά του Αμπέλ Φερέιρα στην Μπράγκα, η Μπράγκα τερμάτισε πέμπτη. Τη δεύτερη χρονιά πρόπερση τερμάτισε τέταρτη και πέρσι τερμάτισε τέταρτη. Δηλαδή έχει σταθεροποιηθεί στην τέταρτη θέση. Ήταν ένα σοκ για τους Πορτογάλους, αλλά ποσός μας ενδιαφέρει νομίζω. Όπως εμείς υποστήκαμε σοκ με την αποχώρηση του Λουτσέσκου. Αυτό, ναι. Τώρα αυτό. Είναι η σειρά της Μπράγκα. Μπορεί η Μπράγκα να πάει σε κάποιον άλλον προπονητή κάποιες άλλες ομάδες και το σοκ να πάει σε άλλο κλαμπ. Έτσι πάνε αυτά. Ντόμινο είναι το ποδόσφαιρο. Μια μεταγραφή φέρνει μια άλλη μεταγραφή και πάει λέγοντας. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε 2,5. Οι Πορτογάλοι γράφουν και για 3 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράγκα. Ναι. Γενικά οι γύρω πληροφορίες είναι πολλές και διαφορετικές. Λέγαμε και πριν ότι γίνεται ένα παιχνίδι τακτικής γενικότερα. Δεν προσπαθούν λίγο να το κρατήσουν όσο πάει, να κερδίσουν κάποιες ώρες.
Προφανώς αντιλαμβανόμενοι και αυτοί ότι δεν είναι πολύ θετική η εξέλιξη στην ομάδα τους. Ναι. Αλλά εντάξει. Είπε και ο Σταύρος ότι η νεότερη πληροφορία, το γράψαμε και στο ΠΑΟΚ 24 πριν από λίγο, η νεότερη πληροφορία που υπάρχει είναι ότι αργά το απόγευμα περιμένουν τον Φερέιρα στην Ολλανδία. Εκτός από το που η προπόνηση δεν θα γίνει υπό τις δικές του οδηγίες. Εντάξει, νομίζω ότι και λογικό, γιατί και νωρίς να φτάσει πάλι δύσκολο είναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η πρώτη προπόνηση συνήθως δεν είναι και στα κόκκινα. Ναι, δηλαδή πάνε παίκτες στο ξενοδοχείο, ξεκουράζονται μία μισή ώρα, δύο και βγαίνουν για μια αναγνωριστική προπόνηση στο γήπεδο που θα παραμείνουν για τις επόμενες 15 ημέρες. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να είναι κανονικά σήμερα το απόγευμα εκεί. Ο Φερέιρα είναι μαζί με την ομάδα Μάξι Γκογκάτσης και ο Μάριο Μπράνκο, οπότε νομίζω ότι θα υπάρξει κατευθείαν η πολυπόθητη συνάντηση, να τελειώσει το τυπικό κομμάτι, να υπάρξει ανακοίνωση, να κλείσει οριστικά και από αύριο και αυτός κανονικά να είναι στις προπονήσεις κανονικότατα με την ομάδα και να ξεκινήσει έτσι κανονικά η προετοιμασία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Όλες οι λεπτομέρειες πλέον έχουν διευθετηθεί. Ο ίδιος το πάλεψε πολύ, γιατί δεν υπήρχε στην αρχή η διάθεση από την Μπράγκα. Mm-hmm. Όντως η πρώτη πρόταση είχε απορριφθεί. Και προσπαθούσαν λίγο να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο αποχώρηση του Φερέιρα από εκεί για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πίεσε ο ίδιος, πίεσε ο ΠΑΟΚ, ανέβηκε πολύ ο ΠΑΟΚ στην προσφορά του και κάπου εκεί βρέθηκε η χρυσή τομή. Πίστηκε ο πρόεδρος της Μπράγκα, ο οποίος δεν είναι και πιο εύκολος άνθρωπος πλανήτη, και τελείωσε το ζήτημα. Με τον Φερέιρα στο τιμόνι της Μπράγκα την τριετία. Είχε 63 νίκες, 14 ισοπαλίες και 26 ήττες σε 103 παιχνίδια. Mm-hmm. Νομίζω είναι καλός, έως πολύ καλός απολογισμός. Αυτό το 1,97 βαθμούς ανά αγώνα που κέρδισε η Μπράγκα με τον Φερέιρα, ο οποίος δεν έχει, είναι η αλήθεια, μεγάλη εμπειρία από την Ευρώπη. Δεν έχει βέβαια και μηδενική. Έχει οδηγήσει στην Μπράγκα, την έχει κουτσάρει σε 14 παιχνίδια του Europa League, 8 παιχνίδια για τη φάση των ομίλων και 6 παιχνίδια για τις προκριματικές φάσεις της διοργάνωσης. Οπότε το παιχνίδι στις αρχές Αυγούστου, το πρώτο του ΠΑΟΚ, θα είναι και το πρώτο του Αμπέλ Φερέιρα στο Champions League. Είναι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στον προθάλαμο του Champions League. Ναι, σίγουρα. Ενδεχομένως να ερχόταν ο Φερέιρα και αν ο ΠΑΟΚ ήταν στον προθάλαμο του Europa League. Αλλά είναι αλλιώς να ξέρεις ότι έχεις την ευκαιρία με το καλημέρα με 4 μάτς να μπεις στους ομίλους και αλλιώς να περιμένεις ένα χρόνο να κερδίσεις θέση για το Champions League και να διεκδικήσεις θέση στους ομίλους ένα χρόνο μετά. Πολύ φιλόδοξος, γνώσης του ποδοσφαίρου και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο ο Αμπέλ Φερέιρα. Με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ναι, θειασότης του 4-4-2, αλλά αυτό μπορεί να έχει μικρή σημασία, μπορεί και όχι. Θα τα δούμε στην πορεία. Δεν θα κάνουμε τους έξυπνους πριν καν εμφανιστεί ο προπονητής και να σας πούμε αυτό θα γίνει έτσι και το άλλο αλλιώς. Είναι πράγματα που θα τα βλέπουμε μέρα με την ημέρα. Θα μας ενημερώνει ο Σταύρος για το τι συμβαίνει σε κάθε προπόνηση. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν περιμένω τον Φερέιρα να γκρεμίσει το οικοδόμημα και να ξεκινήσουν όλοι οι παίκτες από το 0. Mm-hmm. Σίγουρα κάποιοι παίκτες έχουν προβάδισμα. Το ξέρει και ο Φερέιρα. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι σταθερές, όπως είναι ο Μάτος, όπως είναι ο Βαρέλα, ο Πασχαλάκης, ο Κρέσπο, ο Μπίσεσβαρ, ο Άκπομ σε αυτή τη φάση, ο Πέλκας. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος από τους υπόλοιπους κατορθώσει και έχει καλύτερη εικόνα, αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος της ομάδας. Αλλά είναι πράγματα, ξαναλέω, θα τα βλέπουμε μέρα με την ημέρα. Τι πινελιές θα βάζει στην τακτική, θα υπάρξουν σίγουρα διαφοροποιήσεις. Πώς θα προσεγγίσει τις τιμένες φάσεις, που αυτό νομίζω είναι κομμάτι που αλλάζει στο 100% με κάθε νέο προπονητή, των στιμένων φάσεων και κυρίως στο κομμάτι της επίθεσης αλλά και στην άμυνα, κατά δεύτερο λόγο. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και σε μια κρίσιμη περίοδο. Οι μέρες δεν είναι πολλές, είναι λίγες για ένα νέο προπονητή, για ένα καινούριο τεχνικό team, που θα έχει ένα ρόστερ που δεν το ήξερε και από χθες. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλιώς πρέπει να προσεγγίσεις τον Μάτος, αλλιώς τον Μπίσεσβαρ, αλλιώς τον Πασχαλάκη. Δεν τα ξέρει αυτά ο Φερέιρα. Ο Φερέιρα
έχει εικόνα από το τι μπορεί να κάνει στο χορτάρι ο κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά επειδή μιλάμε για ξεχωριστές προσωπικότητες, πρέπει να βρει το κουμπί του καθενός. Το είχε βρει το Λουτσέσκο το κουμπί του Μάτος, για παράδειγμα, πώς να τον διαχειρίζεται. Ή το κουμπί του Ζαμπά, ή το κουμπί του Πρίγιοβιτς παλιότερα, του Μπίσεσβαρ. Είναι θέματα ζωτικής σημασίας μέσα σε ένα κλαμπ. Αν καταφέρει και προσεγγίσει γρήγορα τους παίκτες στο Φερέιρα και δει στο σεβασμό τους και τους δώσει από το ξεκίνημα το αίσθημα της δικαιοσύνης, αυτό δηλαδή που κατάφερε ο Λουτσέσκου και στα δύο χρόνια, με πολύ αγώνα, αγάπη είναι η αλήθεια. Εντάξει, λογικό αυτό, καθημερινό. Υπήρξαν τριβές, υπήρξαν καυγάδες, υπήρξαν διαφωνίες με ποδοσφαιριστές το πρώτο διάστημα, αλλά στην τελική όλοι έβγαιναν αγκαλιασμένοι για το καλό του ΠΑΟΚ. Και, φαίνεται... με τον Μπίσεσβαρ είχε έρθει σε κόντρα. Ναι, και φαίνεται και από, το από τα αντίο των παικτών. Ναι, είχαμε το αντίο του Κάνιας. Όλοι βασικά είπανε αντίο. Μεταξύ άλλων. Όλοι. Πρώτη μέρα, Βιερίνια, Πέλκας, Κάνιας. Ο Κάνιας για δύο Ενρίκε. Χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα, φαντάζομαι το ξέρετε. Να, coach... ναι, και ο Σάχοφ στη Λέτσε, επειδή έγινε μέσω κου. Και ο Σάχοφ, ναι. Coach, επέτρεψέ μου να σου πω ευχαριστώ για αυτά τα δύο απίθανα χρόνια, στα οποία με δύο κύπελα Ελλάδος και ένα πρωτάθλημα γράψαμε ιστορία σε ένα τεράστιο σύλλογο, τον ΠΑΟΚ. Το καλύτερο όμως αυτές τις δύο σεζόν ήταν που δούλεψα υπό τις οδηγίες σου, μαθαίνοντας πώς να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Ευχαριστώ Λουτσέσκου και ευχαριστή και τους συνεργάτες του Λουτσέσκου που πλέον τον ακολούθησαν και είναι μέλη της Αλ Χιλάλ. Μεγάλη πρόκληση για το Φερέιρα, μεγάλη πρόκληση έχει προς το ΠΑΟΚ για το Champions League. Από την επόμενη εβδομάδα και μετά θα αρχίσουμε σιγά σιγά να λέμε και το χάρτη των αντιπάλων του ΠΑΟΚ. Θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση εβδομάδα με την εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου, όπου θα γίνει η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο και να μάθουμε ποια ομάδα θα κληθεί να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ στις αρχές του Αυγούστου για να μπορέσει να βρεθεί ένα βήμα πριν τους ομίλους του Champions League. Τώρα για το μεταγραφικό, αυτό που λέγαμε και με τον Σταύρο, ενδεχομένως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, αλλά είναι μερικά πράγματα που είναι στάνταρ. Δηλαδή, επιθετικός θα αποκτηθεί. Ναι. Κεντρικός χαφ θα αποκτηθεί. Αριστερός μπακ μάλλον θα αποκτηθεί. Τώρα, τι θα αποκτηθεί έξτρα σε συνδυασμό με μια επιθυμία του Φερέιρα, το πείσμα του Ιβάν Σαββίδη, γενικότερα την τρέλα της οικογένειας Σαββίδη να ενισχύσει την ομάδα, θα το μάθουμε εν καιρό. Καλά, γενικότερα προφανώς και θα υπάρχει μια αξιολόγηση όλο αυτό το διάστημα και προφανώς και ο Φερέιρα θα θέλει να προσθέσει και αυτός διάφορα στοιχεία στην ομάδα. Οπότε, ίσως από εκεί προκύπησε κάτι διαφορετικό. Λέγαμε και πριν, και το είπε και ο Σταύρος, ότι υπάρχει διάθεση από πλευράς Ιβάν Σαββίδη και διοίκησης να γίνουν μάλλον μεγάλες κινήσεις στο επόμενο διάστημα. Το περιμέναμε νομίζω έτσι κι αλλιώς αυτό. Φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ και ακόμη μια φορά δεν έχει θέμα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Όπως λέγανε μερικοί, δεν έχει ρευστό ο ΠΑΟΚ, δεν έχει τέτοια πράγματα. Τα χρήματα που πήρε ο Ιβάν Σαββίδης είναι μία ή άλλη από τον Λουτσέσκου, μείναν στην τσέπη του ούτε δύο μέρες. Και έδωσε και παραπάνω κιόλας. Όχι, έδωσε τα πενταπλάσια. Θα δώσει και σε βάθος χρόνου πολλά παραπάνω. Έδωσε με το καλημέρα ένα μεγαλύτερο ποσό. Αφού μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια που γράφουν οι Πορτογάλοι. Και θα δώσει το τετραπλάσιο στις απολαβές του Φερέιρα και των συνεργατών του. Ναι. Και το έχει κάνει ο μεγαλομέτοχος και με τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Δηλαδή έφυγε ο Πρίγιοβιτς, έφυγε και ο Ροντρίγκες, πήγανε στην άλλη η Τιχάντ. Mm-hmm. Πήρε ο ΠΑΟΚ 12 εκατομμύρια και ο μεγαλομέτοχος τα έδωσε με τη μία για να φέρει τον Σβιτέρση, για να φέρει τον Ίγκασον. Ναι. Στο μεταξύ έφυγε από την άλλη Τιχάντ ο Ροντρίγκες. Φενέρμπαχτσε πήγε. Επέστρεψε στη Φενέρ. Νομίζω δεν θα τον υποδεχτούν με πολύ αγάπη οι φίλοι της Γαλατασαράι. Αλλά εντάξει. Καλά, αυτός δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει ιδιαίτερα, και πολύ. Ναι, δηλαδή είδα κάτι βιντεάκι, κάτι τέτοια, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και πολύ Ουγγάρι. Δεν θα σκάσει ιδιαίτερα ο Ροντρίγκες. Δεν είναι και από τους παίκτες που αφογκράζονται έτσι πολύ. Σε ένα δικό του πλανήτη είναι το παιδί. Καλά κάνει, οπότε δεν νομίζω ότι έχει κάποιο θέμα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε λίγο και με τα υπόλοιπα. Ναι, γιατί πρέπει να έχει είδηση η ομάδα μπάσκετ. Θα δούμε και η είδηση σοβαρή κιόλας. Θα περιμένουμε τον Νίκο να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ό,τι άλλο υπάρχει και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει σοβαρή εξέλιξη στην ομάδα μπάσκετ. Εδώ μας επιστρέψαμε
για το τελευταίο 20 λεπτό του σημερινού ΠΑΟ 24, το 1ο του Ιουλίου, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Δικεφάλου στην Ολλανδία. Η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι μια προσφορά από την Arcon Ελλάς, την καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε αν έχετε φαρμακείο, σούπερ μάρκετ ή μινι μάρκετ ή κατάστημα και θέλετε να τοποθετήσετε ράφια. Η Arcon και τα κατασκευάζει και τα τοποθετεί σε κάθε κατάστημα χοντρικής ή λιανικής. Ό,τι απαιτήσεις και να έχει ο χώρος σας και όποιες και να είναι οι επιθυμίες σας. Θα βρείτε την Arcon στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Στο τηλέφωνο 2310-723-240 υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα. Περάστε και μια βόλτα διαδικτυακά από το arcon.gr. Λοιπόν, θα έχουμε τον Νίκο σε δευτερόλεπτα. Ήταν ένα τριήμερο, βάζω και την Παρασκευή μέσα, με εξελίξεις στην ομάδα μπάσκετ. Ο υποψήφιος επενδυτής, να το πω, διαχειριστής, να το πω, ο Γιώργος Καραμάνος απέστειλε το ενδιαφέρον του. Εγώ λέω καλή εξέλιξη. Εντάξει. Θα φανεί. Δεν ξέρω ακριβώς τις δυνατότητες του ανθρώπου, του κυρίου Καραμάνου, αλλά νομίζω πως δεν θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος που κουβαλάει και το οικονομικό και γενικότερα το βάρος που κουβαλάει η μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, έτσι πως είναι η κατάσταση, υπάρχει φως? Δεν υπάρχει, έτσι το που μιλάμε, αλλά μπορεί να υπάρξει αύριο, Νίκο. Έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλησπέρα και στους ακροατές. Καλά, καλό μήνα να ευχηθούμε, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, έτσι, Νίκο. Και δεν νομίζω ότι ξεκινάει και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων, οκ. Όχι. Δεν νομίζω ότι ξεκινάει και πολύ καλά. Ναι. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι πρέπει στον ΠΑΟΚ σιγά σιγά στο μπασκετικό κομμάτι να αρχίσει να χρονοφαίνεται κάτι για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό που φαινόταν, ή τέλος πάντων το ενδιαφέρον που υπήρξε, δεν υπάρχει πλέον. Καθώς ο Γιώργος Καραμάνος το Σάββατο πρωί με επιστολή που δημοσίευσε ανακοίνωσε τους λόγους της απόσυρσης του ενδιαφέροντός του. Mm-hmm. Οπότε τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την ΚΑΕ. Τουλάχιστον θεωρητικά. Οπότε η περίπτωση του... Οι στοικοί φιλόσοφοι, Νίκο, έλεγαν ουδέν κακό αμυγές καλού. Ναι, συμφωνώ. Απλά θα πρέπει να μπούμε λίγο σε μια πορεία για να δούμε τι μπορεί να είναι καλό. Ναι. Την δεδομένη χρονική στιγμή, η περίπτωση του κ. Καραμάνου, εγώ θα πω, έχει μπει στο περιθώριο κρατώντας μόνο ένα κομμάτι της ανακοίνωσής του εκεί που λέει ότι αποσύρω το ενδιαφέρον με τη δεδομένη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Έτσι. Όλα δείχνουν ότι δεν θα επιστρέψει, αλλά δεν ήταν κάτι οριστικό και μετάκλητο και γι' αυτό το αναφέρουμε και εμείς και τυπικά. Έλεγε και άλλα πράγματα μέσα στην επιστολή της απόσυρσης του ενδιαφέροντός του. Για κάποιους έχουν σημασία, για κάποιους άλλους όχι. Η ουσία είναι ότι τώρα που μιλάμε, Γιώργος Καραμάνος δεν υπάρχει στην ΚΑΕ και πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Φυσικά το επόμενο βήμα θα είναι χωρίς τον Πάνε Πρέλεβιτς. Είναι κάτι το οποίο το έχει εκφράσει εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι και ο ίδιος τον τελευταίο καιρό λειτουργεί έχοντας τρέξει αυτή την υπόθεση του Καραμάνου, ο ίδιος λειτουργεί κάπως διαφορετικά και νομίζω ότι πλέον από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πρέπει επιτέλους να μπει κανονικά στις τράγες αυτό το πράγμα για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Η παρουσία του κυρίου Σαββίδη εδώ περισσότερο φέρνει μια ελπίδα, να πω την αλήθεια, παρά κάτι ουσιαστικό την δεδομένη χρονική στιγμή. Σωστά. Αλλά αυτές οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες. Δηλαδή, αν δεν γίνει κάτι τώρα, mm-hmm. Το πρόβλημα όχι απλά διωγγώνεται, το πρόβλημα είναι ήδη πολύ διωγγωμένο. Και θα το πω και θα το ξαναπώ, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε αναφέρει και μέσα στο ΠΑΟΚ 24, το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι τα χρήματα. Χρήματα θέλει για να τρέξει ΚΑΕ, χρήματα θέλει για να μπει σε μια λειτουργία, χρήματα θέλει για να γίνει σιγά σιγά ξανά λειτουργική. Χρήματα δεν έχει και αυτά είναι που τις λείπουν. Όλα τα άλλα που συζητούνται γύρω-γύρω, επί της ουσίας είναι δευτερεύοντα. Η ουσία είναι τα χρήματα. Οπότε, από εδώ και πέρα, το επόμενο βήμα που περιμένουμε να δούμε είναι
μια επαφή πιθανολογό του των ανθρώπων του ΑΣ με την πλευρά του κυρίου Σαββίδη, ούτως ώστε μέσα από αυτή την επαφή να φανεί αν υπάρχει διάθεση για στήριξη στην ΚΑΕ και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει αυτή η στήριξη, να αρχίσουμε να βλέπουμε κινήσεις για την επόμενη διοίκηση. Γιατί αυτή η διοίκηση δεν θα συνεχίσει, είναι ξεκάθαρο. Και το θέμα είναι να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν την επόμενη μέρα και πώς θα αναλάβουν όσον αφορά το κομμάτι το οικονομικό, που είναι το πιο σημαντικό όλων. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Από όσο γνωρίζω, μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του κ. Καραμάνου, δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ζυμώσεις από το Σάββατο και μετά για την επόμενη μέρα. Έχουν γίνει κάποιες, παράλληλα με το θέμα Καραμάνου που έπαιζε μέχρι το Σάββατο. Απλά δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή. Και πάω, ξαναλέω ότι όσο περνάνε οι μέρες, τα περιθώρια στενεύουν ακόμη περισσότερο και δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του, ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, όπως έχω πει και άλλες φορές, έχει συμβόλαιο με τον Μαργαρίτη, έχει συμβόλαιο με τον Χρυσκόπουλο, έχει συμβόλαιο με τον Σχίζα και τους δύο αναρρούς, τον Καραμανόλη και τον Καρά. Νομίζω ότι αν μέχρι τα μέσα του μήνα δεν έχει βρεθεί μια λύση, κανένας από αυτούς δεν θα είναι στον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν τη διάθεση να περιμένουν ακόμα, όσο είναι και τόσο θολό το τοπίο, έτσι, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει κάτι και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από το Σάββατο δεν υπάρχει ούτε αυτό με την απόσυρση του κυρίου Καραμάνου. Οπότε είναι εντελώς θολό το τοπίο και περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση όσον αφορά την ΚΑΕ. Ξαναλέω, όλοι ξέρουμε, το έχει πει και ο ίδιος εδώ και ένα χρόνο ουσιαστικά από εκείνη την συνέντευξη που είχε δώσει παλιότερα και μέσα στη σεζόν που πέρασε, όσες φορές και δημόσιο λόγο το ανέφερε, ότι αυτή η επόμενη δεν θα έχει τον Πανεπλέλεβιτς. Από τη στιγμή που δεν προκύπτει κάτι άλλο στο διοικητικό, έτσι. Γιατί δεν ξέρω αν προχωρούσε το θέμα Καραμάνου, αν θα μπορούσε να είναι και πρέπει μέσα εκεί. Οπότε πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Η παρουσία του κ. Σαββίδη εδώ νομίζω ότι πρέπει να επισπεύσει η εξελίξη, τουλάχιστον πρέπει να φέρει μια συνάντηση επί της ουσίας για την ΚΑΕ και να δούμε πώς μπορεί να δρομολογηθεί μια νέα διοίκηση, ούτως ώστε να αρχίσει το μαγαζί να τρέχει. Ο ΠΑΟΚ είναι εκτός λειτουργίας εδώ και πάνω από 6 μήνες, ουσιαστικά. Και αν πήρε μια ανάσα εκεί περίπου τον περασμένο Φεβρουάριο, από εκεί και μετά τίποτα άλλο. Έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τελειώσανε τον Ιούνιο, λήξανε, πρέπει να πληρωθούν και δεν πληρώθηκαν, και πρέπει κάπως να βρεθεί ένας τρόπος να ξαναμπεί λίγο το τρένο στις ράγες. Το συγκεκριμένο κομμάτι, είτε έτσι είτε αλλιώς, πέφτει στα χέρια του ΑΣ και μένει να φανεί το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, πάνω θα βρεθεί μια διοίκηση, και πώς αυτή η διοίκηση θα έχει την οικονομική στήριξη του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλέον. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον επιχειρηματικό, όπως είχε εκφραστεί τέλος πάντων τις προηγούμενες ημέρες από τον κύριο Καραμάνο. Ναι. Εντάξει, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Επί της ουσίας, Νίκο, δεν έχει γίνει κάποιο βήμα από τότε που έγινε το πρόβλημα γνωστό. Κοίταξε. Δηλαδή, λίγο πολύ είναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί δεν είμαι μέσα στο πρόβλημα, είμαι απ' έξω. Εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι εδώ και 2, 3, 4 μήνες είμαστε σε δουλειά να βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο σημείο που ήταν πριν, ξέρω εγώ, 3 μήνες η ομάδα. Ναι. Είναι στο ίδιο σημείο. Επί της ουσίας, έτσι. Αυτό λέω, ναι. Το ότι προέκυψε η πλευρά του κυρίου Καραμάνου, το ότι συζητήθηκε εκεί, το ότι συμφωνήθηκε ή διαφωνήθηκε και όλα αυτά είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά όπως αποδεικνύεται είναι μια παρένθεση. Γιατί το θέμα άνοιξε πριν περίπου 1-1,5 μήνα ουσιαστικά και δημοσίως περίπου το τελευταίο, τις τελευταίες 25 μέρες, και πλέον η παρένθεση φαίνεται ότι κλείνει με την απόσυρση του ενδιαφέροντος. Οπότε επιστρέφουν στο σημείο που ήμασταν πριν, το έχουμε πει και πολλές φορές, το αναφέραμε και μέσα σε σεζόν, ότι αυτή η κουβέντα για τον μπάσκετ έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Άργησε να γίνει, ήμουν σχεδόν σίγουρος θα αργήσει να γίνει, να πω την αλήθεια.
αλλά ακόμα υπάρχουν περιθώρια ούτως ώστε με μια καινούργια διοίκηση και πάντα την οικονομική στήριξη από τον Ιβασαβίδη, την οποία δεν μπορεί να την επιβάλλει κανένας, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι. Είναι ξεκάθαρα στο δικό του πλαίσιο διάθεση, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο 1 Ιουλίου σήμερα. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά να μην έχει διοίκηση και να περιμένουν όλοι την επόμενη μέρα, η οποία πρέπει να αναλάβει ουσιαστικά και τυπικά ο ΑΣ με τη στήριξη της οικογένειας Σαββίδη, με όποια πρόσωπα και αν είναι σε αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει στο προσκήνιο ή αν ήταν ποτέ στο προσκήνιο το θέμα του Λάζαρου Παπαδόπουλου. Καλά το θέτεις. Έχω ξαναπεί και το έχουμε πει, Στέλιο, και μαζί και στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, ότι είναι μια περίπτωση που ακούγεται πολύ καλά στα αυτιά όλων, δηλαδή Λάζαρος Παπαδόπουλος πρόεδρος με την οικονομική υποστήριξη οικογένειας Σαββίδη, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν οι περισσότεροι, και έχει διάφορες προϋποθέσεις που πρέπει να απαντηθούν και να οριστούν για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχήμα. Πάντως, εκφράζω αίσθηση, δεν μου προκύπτει κάτι όσον αφορά το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι μέσα αυτές τις μέρες θα γίνει μια προσπάθεια, τέλος πάντων, επαναπροσέγγισης της πλευράς του Παπαδόπουλου, για να φανεί πλέον οριστικά το όποιο κλίμα μπορεί να υπάρχει από εκεί. Αν υπάρχει έστω και κάτι θετικό όσον αφορά σκέψη για ανάληψη, τέλος πάντων, καθηκόντων στην ΚΑΕ, νομίζω θα γίνουν και οι επόμενες προσπάθειες για να προχωρήσει το θέμα. Αλλά ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή εκφράζω αίσθηση και όχι κάτι όσον αφορά ρεπορτάζ, δεν προκύπτει από κάποιου ότι υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό το μέτωπο, τέλος πάντων, από όσα έχουμε αναφέρει μέσα στο ΠΑΟΚ 24 μέχρι τώρα. Ναι. Ωραία, Νικό. Άρα περιμένουμε γενικότερα. Αν υπάρχει κάτι καινούριο που είναι πιθανό να υπάρχει σχετικά άμεσα, θα παρέμβουμε και μέσω του Λίμπερο 104. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και τον Νίκο Μοσχοβίτη για την κατάσταση στην ομάδα μπάσκετ, που παραμένει επί της ουσίας η ίδια όπως ήταν πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες, πριν από πέντε μήνες. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Παραμένει μια στενάχωρη κατάσταση. Η ομάδα να φυτοζωή. Ούτε να είναι στην καταστροφή, ούτε να μπορεί να κάνει κάτι καλό. Στην παρούσα φάση υπάρχει χοντρό θέμα. Και απλά να υπάρχει μια ομάδα και να είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται επί της ουσίας ή να ενδιαφέρεται πολύ επιδερμικά. Ένας κόσμος που έχει γυρίσει την πλάτη στην ομάδα και σαν αποτέλεσμα της κακής πορείας της, συγκριτικά με τις στιγμές, με την εποχή δόξας του ΠΑΟΚ και με την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, η παρουσία της Ευρωλίγκας και ουσιαστικά η υποβάθμιση των εθνικών πρωταθλημάτων επηρέασε πολύ κόσμο να μην ασχοληθεί με το μπάσκετ. Και έχει και μια λογική αυτό, αγάπη, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ απλό. Τι νόημα έχει να βλέπεις τελικούς όταν ό,τι και να γίνει θα παίξεις στο FIBA Champions League τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και να δούμε έναν Ολυμπιακό που δεν ξέρω αν θα είναι στην Α1 ή στην Α2. Μακάρι να είναι στην Α2, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι το επέλεξαν, δεν το επέλεξα εγώ, ούτε η αγάπη. Αλλά να βλέπεις έναν Ολυμπιακό στην Α2 και να παίζει κανονικά στην Ευρωλίγκα, τι κίνητρο να έχει τώρα ο Ιβάν Σαββίδης και όχι Ιβάν Σαββίδης για ένα υποβαθμισμένο προϊόν. Ναι, εντάξει, λίγο περίεργο γενικότερα. Τέλος πάντων, μακάρι ό,τι καλύτερο να έρθει στην ομάδα μπάσκετ και να μην μείνουμε μόνο στα ευχολόγια. Λοιπόν, η Ξάνθη έχει ανακοινώσει και επίσημα την συμφωνία για τον Γκαργκαλατζίδη. Ναι. Κανονικά έχει βγει και τις πρώτες του φωτογραφίες στα πηγάδια, οπότε κλείνει και αυτό το θέμα. Και ο Χατζηστραβός στην Ξάνθη. Ναι. Χθεσινή αυτή η εξέλιξη. Γενικότερα βρέθηκε μια λύση για όλα αυτά τα παιδιά. Τα περισσότερα μάλλον από αυτά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά της ΚΑΠΑ19. Για να παίξουν, κυρίως να πάρουν παιχνίδια σε επαγγελματικό πλέον επίπεδο, σε ομάδες Super League. Σημαντικό για αυτούς, σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ θα τους παρακολουθεί, σίγουρα. Κοίταξε, από την περσινή ΚΑΠΑ19 ο Παπαδόπουλος είναι με την πρώτη ομάδα. Ο Μάριο Τσαούσης πήγε στο Βόλο. Το ίδιο και ο Λευτέρης Λίρατζης. Οι δυο τους ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους πριν από λίγους μήνες. Ο Διαμαντής πήγε στο Βόλο. Ο Μιχαηλίδης είναι ακόμα στον αέρα, δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Ναι, δεν έχει βρεθεί ομάδα. Θα βρεθεί η ομάδα για ένα στόπερ πολύ ψηλό επίπεδο, τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ίσως και γι' αυτό καθυστερεί να αναζητείται μια ομάδα στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Ο Χατζητραβός πήγε στην Ξάνθη. Ο Μπαλογιάννης στο Νούπουσου Βόλος ή στην ΠΑΕ Βόλος. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ο Γαϊτανίδης είναι με την πρώτη ομάδα. Ο Γκαργαλατζίδης σήμερα, όπως είπε η Αγάπη, πριν από λίγο έκλεισε στην Ξάνθη. Και ο Τζοβάρας πήγε στην Σλόβαν Πρατισλάβα. Δεν θυμάμαι. Πρατισλάβα πήγε, νομίζω. Σλόβαν. Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Μακάρι να βρεθεί η καλύτερη λύση και 2, 3, 4 από αυτά να κάνουν τέτοια χρονιά, είτε στη Σούπερ Λίγκα είτε οπουδήποτε αλλού, για να είναι του χρόνου στην προετοιμασία του ΠΑΟ, γιατί θα είναι μεγάλη υπόθεση και για τα παιδιά που ακολουθούν. Ναι. Να βλέπουν ότι υπάρχουν συμπαίκτες τους που πήγαν δανεικοί κάπου και επέστρεψαν στον ΠΑΟΚ. Όντως ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τα παιδιά αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι, Αγάπη, ότι να μιλήσουμε για πέρσι, ότι εκτός του Λάμπρου κανένας άλλος δεν έκανε μια πορεία και να πει ο ΠΑΟΚ ότι κοίταξε, εδώ υπάρχει κάτι καλό, ας επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Ούτε ο Χαρίς έκανε κάτι, το Αμάν, ούτε ο Κίτσιου, ούτε ο Μουλέν. Και φυσικά κανένας από τους μικρούς που παίξανε σε Β' Εθνική δεν μπόρεσε να αφήσει το στίγμα του στην ομάδα που αγωνίστηκε. Οπότε περισσότερο είναι στα πόδια των παιχτών. Αρκεί βέβαια οι ομάδες που θα πάνε να είναι οργανωμένες, να έχουν στόχους και να μην είναι ένα φρενοκομείο. Νομίζω υπάρχει πλάνο από τον ΠΑΟΚ και αυτά τα παιδιά πλέον. Πάρθηκε η απόφαση και γι' αυτό λέγαμε ότι είτε μείνουν είτε φύγουν, πρέπει να πάρθει μια απόφαση και όχι. Να, ακόμα για ναι, να ήταν στο περιθώριο και να είχαν ελάχιστες συμμετοχές με στη σεζόν. Οπότε νομίζω ότι για όλους αυτούς είναι μια καλή απόφαση. Το χέρι τους από εδώ και πέρα να παίξουν, να δείξουν και γιατί όχι να επιστρέψουν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σιγά-σιγά. Μείνετε συντονισμένοι γενικότερα στο Λίμπερο, γιατί περιμένουμε εξέλιξη μέσα στην ημέρα και από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με τον Αμπέλ Φερέρα να αναμένεται στην Ολλανδία. Οπότε και ο Σταύρος και η Ελένη μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα ενημερώσουν γι' αυτό. Τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που ενδεχομένως να έχουμε κάτι, όπως είπε και ο Νίκος. Και γενικά υπάρχουν διάφορα ανοιχτά μέτωπα. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα. Αυτό που λέει ακριβώς η Αγάπη. Πρώτη προπόνηση το απόγευμα. 99% θα υπάρξει και άφηξη του Φερέιρα και νομίζω θα κάνει και δηλώσεις. Οπότε ο Σταύρος θα μας μεταφέρει. Και θα μπούμε από αύριο στο κυρίως μενού με προπονήσεις, με φιλικά, με τα πρώτα πλάνα του Φερέιρα. Μια προετοιμασία του ΠΑΟΚ που σας την προσφέρει η Ότο Καλογεράς και η Ασφάλιες Μαργαριτόπουλος και σας είπα από αύριο θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να οργανώσουμε, να κάνετε στις ερωτήσεις και να τις απαντάει ο Σταύρος που θα είναι δίπλα στην ομάδα και το φετινό καλοκαίρι. Αυτά από εμάς, μένετε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης με ό,τι νεότερο υπάρχει από το χώρο του αθλητισμού. Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.